Επιλογές και αποσπάσματα από τα έργα. Η Αρχαία Φιλοσοφία, εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Επίκουρος, Κύριε Δόξε, εκδόσεις Επίκουρος. Επίκουρος, Η Αληθινή Όψη του Αρχαίου Κόσμου, εκδόσεις Εστία. Επίκουρος, Ηθική, εκδόσεις Εξάντας. Φιλοσοφική Προπαιδεία, εκδόσεις Αθήνα. Ο Επίκουρος θέλει αρχικά να απαλλάξει τους ανθρώπους από θρησκευτικές για να γλιτώσουμε από τον φόβο που ξυπνά ο θάνατο και από τον τρόμο που μα εμπνέουν οι Θεοί, αρκεί να λαμβάνουμε υπόψη από τον κόσμο μόνο όσα μα υπαγορεύουν να είμαστε οι εαυτοί μα, όπω αυτά διέρχονται μέσα από τι αισθήσει μα. Το ιδανικό που προτείνει η επικούρια φιλοσοφία είναι η απουσία ταραχή, η αταραξία. Πίστευε ότι η βαθύτερη ικανοποίηση δεν μπορεί να προέλθει από την ανησυχία, ούτε από το αδιάκοπο κυνήγι των ποθητών αντικειμένων. Όποιον συχαίει την πραγματική ειδονή με τι των φαύλων, παρερμηνεύει τη διδασκαλία μου, λέει ο επίκουρος. Η ειδονή που πραγματευόμαστε συνίσταται στην απουσία τη φυσική οδύνη και τη ψυχικής ταραχή. Κατά τον Επίκουρο, λοιπόν, η αναζήτηση ειδονών που δεν είναι φυσικέ και απαραίτητε, π.χ. η δίψα για εξουσία ή η κατοχή τεράστιου πλούτου, σημαίνει ότι επιθυμούμε αντικείμενα ανούσια και τελείω μάταια, αλλά και οι επιθυμίε που είναι φυσικέ μεν, επιπόλαιε δε, όπω η επιθυμία να τρέφεται κανεί μόνο με εκλεκτά φαγητά και σπάνια ποτά. Είναι επίση μάτε, στο μέτρο που η αναζήτησή του ταράζει την ψυχή, την αναστατώνει και τη στερεί τη διαρκή ειρήνη που απαιτείται για την κατοχή του υπέρτατου αγαθού. Με λίγα λόγια. Τετραφάρμακο. Ο Θεό δεν εμπνέει φόβο. Ο θάνατο δεν φέρνει ταραχή. Το αγαθό είναι ευπόριστο. Το κακό υποφέρεται εύκολα. Ποτέ μου δεν επιδίωξα να αρέσω στου πολλού. Αυτά που του αρέσουν δεν τα γνώρισα και αυτά που γνωρίζω απέχουν πολύ από το να τα καταλάβουν. Για τον Θεό. Το μακάριο και άφαρτο ό, ο Θεό, ούτε το ίδιο γνωρίζει ενοχλήσει, ούτε σε άλλου προξενεί ενοχλήσεις. Ωστε δεν επηρεάζεται ούτε από θυμού, ούτε από ευχαριστίε. Γιατί όλα αυτά είναι γνωρίσματα ενό αδύναμου όντω, το μακάριο και άφθαρτο ον, γεμάτο από όλα τα αγαθά και χωρί να δέχεται κανένα κακό, στρέφεται ολόκληρο προ τη διατήρηση τη ευγαιμονία και τη αφθαρσία του και αδιαφορεί για τι ανθρώπινε υποθέσει. Ο επίκουρο, λοιπόν, όρισε την κατοικία του Θεού έξω από τον κόσμο, στα λεγόμενα μετακόσμια, ζει ευχάριστα και αδιατάρακτα σε άκρα εφροσύνη και ούτε έχει δικά του προβλήματα, ούτε δημιουργεί σε άλλου. Ασεβή, μάλιστα, δεν είναι εκείνο που αρνείται του Θεού των πολλών, αλλά αυτό που αποδίδει στου Θεού τι δοξασίε των πολλών. Γιατί οι γνώμε των πολλών για του Θεού δεν είναι προλήψει αλλά ψεύτικε δοξασίε, σύμφωνα με τι οποίε από του Θεού στέλνονται και οι συμφορέ του κακού και τα άγαθα. Οι άνθρωποι, καθώ είναι εξοικειωμένοι πάντα με τι δικέ του αρετέ, αποδέχονται του ομοίου του και θεωρούν ξένο κάθε τι το διαφορετικό. Είναι ανόητο να ζητά κανεί από του Θεού όσα μπορεί να αποκτήσει από μόνο του. Τα όνειρα δεν έχουν θεϊκή φύση ούτε μαντική δύναμη, αλλά δημιουργούνται από τη ροή των ειδόλων. Εφόσον δεν υπάρχει στο Θεό ούτε μέρημνα ούτε πρόνοια, δεν υπάρχει επομένω, υποθέτω εγώ, καμία σκέψη, καμία αίσθηση. Από αυτό συνεπάγεται ότι είναι απολύτω ανύπαρκτος. Για τον θάνατο. Κανεί δεν αφήνει τη ζωή με τρόπο διαφορετικό από εκείνον που γεννήθηκε. Ο θάνατο δεν έχει καμία σχέση με εμά, γιατί αυτό που βρίσκεται σε διάλυση δεν έχει αίσθηση. Και ό,τι δεν έχει αίσθηση δεν μα αφορά πια. Να συνηθίσει την ιδέα ότι ο θάνατο δεν είναι τίποτα για μα, γιατί κάθε κακό και κάθε καλό βρίσκεται στην αίσθηση, ενώ ο θάνατο είναι ακριβώ η στέρηση τη αίσθηση. Γι' αυτό η γνώση του γεγονότο ότι ο θάνατο δεν είναι τίποτα για μα, μα κάνει ικανού να απολαμβάνουμε την πρόσκαιρη ζωή μα, όχι γιατί προσθέτει άπειρο χρόνο σε αυτήν, αλλά γιατί απομακρύνει τον πόθο τη αθανασία. Επομένω, είναι ανόητο όποιο λέει ότι φοβάται τον θάνατο, όχι γιατί θα υποφέρει όταν έρθει ο θάνατο, αλλά γιατί υποφέρει επειδή θα έρθει. Εκείνο που δεν φέρνει ταραχή όταν είναι παρόν, μάτι από ξενή λύπη όταν αναμένεται. Το πιο φρικτό από τα κακά ο θάνατο δεν είναι τίποτα για μα, στο βαθμό πόσο υπάρχουμε, δεν είναι παρόν. Και όταν πάλι είναι παρόν, τότε εμεί δεν υπάρχουμε. Άρα ο θάνατο δεν υπάρχει ούτε για του ζωντανού ούτε για του πεθαμένου. Εφόσον για του πρώτου δεν υπάρχει, ενώ οι άλλοι δεν υπάρχουν πια. Μπορούμε να εξασφαλιστούμε ω προ όλα τα άλλα, όμω εξαιτία του θανάτου όλοι οι άνθρωποι ζούμε σε μια πόλη ανοχύρωτη. Οι επικούροι διαφωνούν έντονα με εκείνου που θα παραμέριζαν τι λύπε και τα δάκρυα και του τρίνου στο θάνατο των φίλων και ισχυρίζονται ότι η αλυπία που μα οδηγεί στην απάθεια προέρχεται από άλλο μεγάλο κακό. Την ομότητα ή την άκρα τη φιλοδοξία και τη μανία. Γι' αυτό είναι καλύτερο να υποφέρει και να λυπάσαι και να βουρκώνουν τα μάτια σου και να λιώνει από τον πόνο και όλα όσα αισθάνονται και γράφουν, θεωρώντα του εαυτού του τρυφερού και περιπαθεί. Ιδονή, πόνο, επιθυμία. Φτύνω το ωραίο και εκείνου που το θαυμάζουν όταν δεν φέρνει καμία ειδονή, αν δεν μα βασάνιζαν οι υποκειμενικοί φόβοι για τα ουράνια φαινόμενα και για τον θάνατο, μήπω τελικά σημαίνει κάτι αυτό για μα, και αν ακόμα δεν μα βασάνιζε το γεγονό ότι δεν γνωρίζουμε τα όρια των πόνων και των επιθυμιών, δεν θα είχαμε ανάγκη τη φυσική επιστήμη. Ο όριο του μεγέθου των ειδωνών είναι η εξάλληψη κάθε πόνου. Όπου δεν υπάρχει ειδονή και για όσον καιρό υπάρχει, εκεί δεν υπάρχει πόνο ή λύπη ή και τα δύο μαζί. Καμία ειδονή καθ' αυτή δεν είναι κακό. Οι τρόποι όμω για να φτάσουμε σε μερικέ από τι ειδονέ φέρνουν μαζί του οχλήσει περισσότερε παρά ειδονέ. Ορισμένε φορέ αντιπαρερχόμαστε πολλέ ειδονέ όταν μα προξενούν μεγαλύτερε δυσκολίε. Ανάλογα, θεωρούμε πολλού πόνου προτιμότερου από μερικέ ειδονέ όταν μακροχρόνια βάσανα τα ακολουθεί εντονότερη ειδονή. Αυτό που δεν γνωρίζει ποια είναι η φύση του σύμπαντο, αλλά ζει με το φόβο που προξενούν οι μύθοι, δεν μπορεί να απαλλαγεί από του φόβου του για τα πιο σημαντικά πράγματα. Γι' αυτό δεν είναι δυνατόν να απολαμβάνουμε ακέραιε τι ειδονέ χωρί την έρευνα τη φύση. Όταν λοιπόν λέμε ότι η ειδονή είναι ο σκοπό τη ζωή, δεν εννοούμε τι ειδονέ των ασώτων και τι τις, τις αισθησιακέ ειδονέ, όπω νομίζουν κάποιοι που αγνοούν, διαφωνούν ή παρερμηνεύουν τι απόψει μα. Εννοούμε την απουσία σωματικού πόνου και τη ψυχική ταραχή, γιατί την ευχάριστη ζωή δεν την κάνουν ούτε οι συνεχεί συνοποσίε και οι διασκεδάσει, ούτε η απόλαυση αγοριών και κοριτσιών ή ψαριών και όσων άλλων προσφέρει ένα πολυτελέ τραπέζι, αλλά ο νυφάλιο στοχασμό. Αν τα πράγματα που γεννούν τι ειδονέ των ασώτων διέλυαν του φόβου τη διανία του για τα ουράνια φαινόμενα, το θάνατο και του πόνου, και επιπλέον του δίδασκαν τα όρια των επιθυμιών και του πόνου, τότε δεν θα είχαμε κάτι για να του κατηγορήσουμε. Γιατί αυτοί θα είχαν πληρωθεί από ειδονέ κάθε είδου και δεν θα αισθάνονταν ούτε πόνο ούτε λύπη, που είναι κάτι κακό. Αν κάθε ειδονή συμπυκνωνόταν και βαθμιά κυρία μα το σώμα ή τα κυριότερα μέρη τη φύση μα, καμία δεν θα υπήρχε διαφορά ανάμεσα στι ειδονέ. Ξεχυλίζω το σώμα μου από ευχαρίστηση, ζώντα με ψωμί και νερό, και φτύνω τι ειδονέ που φέρνουν πολυτέλεια, όχι καθ' αυτέ, αλλά για τι δυσχέρειε που τι ακολουθούν. Εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω πώ να κατανοήσω το αγαθό. Αναφερέσω τι γευστικέ ειδονέ, τι ερωτικέ και τι ειδονέ τη ακοή. Και αφαιρέσω τέλο τι ευχάριστε κινήσει που γεννά στην ώρα σε μια ωραία μορφή. Αν αφαιρέσουμε την όψη, την επικοινωνία και την επαφή, σβήνει το ερωτικό πάθο. Ο λογικό άνθρωπο, βέβαια, ούτε την ειδονία αποφεύγει, ούτε και όταν οι συνθήκε τον αναγκάζουν τελικά να φύγει από τη ζωή, κάνει σαν να του έλειψε κάτι από τον αριστοβίο πόνο δεν είναι η έλλειψη των αγαθών, αλλά μάλλον το να υφίσταται κανεί ανώφελο πόνο εξαιτία κάποια ματιοδοξία. Κάθε σωματικό πόνο είναι αμεληταίο. Αυτό που πονά πολύ διαρκεί λίγο, και αυτό που χρονίζει στη σάρκα προξενεί ήπιο πόνο. Μέγιστο καρπό τη αυτάρκεια, η ελευθερία. Θεωρούμε ότι η αυτάρκεια είναι μέγιστο αγαθό, όχι για να μείνουμε ευχαριστημένοι πάντοτε με τα λίγα, αλλά για να μπορούμε, όταν δεν έχουμε πολλά, να αρκούμαστε στα λίγα, με την ακράδαντη πεποίθηση ότι την πολυτένεια την απολαμβάνουν ειδονικότερα εκείνοι που την έχουν μικρότερη ανάγκη και ότι κάθε τι φυσικό το αποκτούμε εύκολα, ενώ το μάταιο δύσκολα. Την αυτάρκεια την επενέσαμε όχι για να ζούμε πάντοτε με απλά και λιτά πράγματα, αλλά για να είμαστε δυνατοί απέναντί του. Χρωστούμε χάρη στη μακάρια φύση που έκανε τα αναγκαία ευπόριστα και τα δυσπόριστα μη αναγκαία. Άπληστη δεν είναι η κοιλιά κατά πως λύνει πολύ, αλλά η γνώμη ότι η κοιλιά είναι ακόρεστα λέμαργη. Σε κάθε επιθυμία μπορούμε να θέσουμε το ακόλουθο ερώτημα: Τι θα μου συμβεί αν πραγματοποιηθεί αυτό που επιθυμώ και επιζητώ, και τι αν δεν πραγματοποιηθεί. Όταν βρίσκεσαι σε δυσκολία, τούτο συμβαίνει γιατί λησμόνισε τι αρχέ τη φύση, δημιουργεί τον εαυτό σου άπειρου φόβου και επιθυμίε. Ούτε τα μεγαλύτερα δυνατά πλούτη, ούτε η τιμή και ο θαυμασμό από το πλήθο, ούτε οτιδήποτε άλλο που έχει αιτία με ακαθόριστα όρια, μπορούν να κατευνάσουν την ταραχή τη ψυχή και να φέρουν αληθινή χαρά. Από την απάνθρωπη δραστηριότητα συσσωρεύονται μεγάλα πλούτη, αλλά η ζωή γίνεται τρισάθλια. Μπορούμε να βλέπουμε τάραχοι ακόμα και τα πλούτη των άλλων και να νιώθουμε καθαρότεροι ευχαρίστε από εκείνου, γιατί εμεί δεν ταραζόμαστε από τέτοιε επιθυμίε. Γιατί κανεί άφρον δεν αρκείται στα όσα έχει, παρά υποφέρει για εκείνα που δεν έχει. Φτωχό δεν είναι εκείνο που έχει λίγα, αλλά εκείνο που λαχταρά περισσότερα. Ο πλούτο που μα αρκεί για να ζούμε φυσική ζωή και ορισμένο είναι και εύκολα αποχτιέται. Ο πλούτος αντίθετα που ζητάει η ματαιοδοξία μας χάνεται στο άπειρο. Από τις επιθυμίες, άλλες είναι φυσικές και αναγκαίες, ενώ άλλες είναι φυσικές, όχι όμως και αναγκαίες. Άλλες πάλι ούτε φυσικές, ούτε αναγκαίες είναι, αλλά γεννιούνται από τη ματαιοδοξία. Ο επίκουρος θεωρεί φυσικές και αναγκαίες όσες ανακουφίζουν τους πόνους, όπως το ποτό τη δίψα. Φυσικές και μη αναγκαίες, αυτές που απλώς ποικίλουν την ειδονή, χωρίς να απομακρύνουν τον πόνο, όπως τα πολυτελή γεύματα. Τέλο, ούτε φυσικέ ούτε αναγκαίε θεωρεί ειδονέ όπω το στεφάνωμα και τι αναγέρσει ανδριάντων. Η σάρκα φωνάζει να μην πεινά, να μην διψά και να μην κρυώνει. Γιατί όποιο έχει αυτά τα αγαθά και ελπίζει να τα διατηρήσει, μπορεί να ανταγωνιστεί και τον Δία στην ευδαιμονία. Αν επιθυμεί να κάνει πλούσιο τον πυθοκλή, μην του δίνει περισσότερα πράγματα. Παραελάτωσε τι επιθυμίε του. Εκείνο που έχει κατανοήσει τα όρια τη ζωή, γνωρίζει πω εύκολα μπορεί να αποκτήσει αυτό που διώχνει τον πόνο τη και κάνει όλη τη ζωή τέλεια, έτσι αυτό δεν έχει διόλου ανάγκη καταστάσει που περικλείουν ανταγωνισμού. Αν αντιμάχεις σε όλε σου τι αισθήσει, δεν θα έχει που να στηριχθεί και να κρίνει ούτε αυτέ που θεωρεί λανθασμένε. Η φτώχεια, αν μετρηθεί με το σκοπό που θέτει η φύση, είναι μεγάλο πλούτο, ενώ ο απεριόριστο πλούτο είναι μεγάλη φτώχεια. Αγορέ και φορτικέ αποκαλούμε τι μορφέ του βίου που δεν συμβάλλουν στην ευδαιμονία. Για τη φιλία. Από τα αγαθά που παρέχει η σοφία για τη μακαριότητα τη ζωή στο σύνολό τη, το μέγιστο είναι η απόκτηση τη φιλία. Κάθε φιλία είναι από μόνη τη αρετή. Η αρχή τη όμω βρίσκεται στι αγαθοεργίε. Δεν πρέπει να αποδεχόμαστε ούτε του βιαστικού ούτε του οκνηρού στη φιλία. Όμω από αγάπη προ αυτήν πρέπει να διακινδυνεύουμε. Δεν χρησιμοποιούμε τόσο τι υπηρεσίε των φίλων μα, όσο τη βεβαιότητα πω μπορούμε να τι χρησιμοποιήσουμε. Στι συμφορέ των φίλων συμμετέχουμε όχι με θρήνου, αλλά με πράξει. Πράγμα γλυκό η θύμηση του πεθαμένου φίλου. Δίκαιο και κοινωνικέ σχέσει. Δεν ωφελεί σε τίποτα να προστατεύεται κανεί από του ανθρώπου, ενώ παράλληλα διατηρεί του φόβου του για τα πράγματα που βρίσκονται στον ουρανό, κάτω από τη γη και γενικά στο άπειρο σύμπαν. Αληθινή ασφάλεια είναι εκείνη που πηγάζει από την ήρεμη ζωή και την αποχώρησε από το πλήθο. Είναι καλύτερο να πλαγιάζει άφοβο σε αχυρένιο στρώμα, παρά να έχει χρυσό κρεβάτι και πλούσιο τραπέζι και να νιώθει ταραχή. Ο δίκαιο είναι ο πιο ατάραχο άνθρωπο, ο άδικο γεμάτο από την πιο μεγάλη ταραχή. Το φυσικό δίκαιο είναι σύμβαση προ το συμφέρον του ανθρώπου να μην βλάπτει άλλου και να μην βλάπτεται από άλλου. Όσα από τα ζωντανά πλάσματα δεν μπόρεσαν να συνάψουν τι συμφωνίε εκείνε, ώστε κανένα να μην βλάπτει το άλλο και κανένα να μην βλάπτεται από το άλλο, αυτά δεν γνωρίζουν ούτε το δίκαιο ούτε το άδικο. Το ίδιο ισχύει και για του λαού εκείνου που δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν να συνάψουν συνθήκε ώστε να μην βλάπτουν και να μην βλάπτονται. Η δικαιοσύνη ως κάτι από μόνο του δοσμένο δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο κατά τόπου και κατά καιρού στι σχέσει ανάμεσα στου ανθρώπου ω συμφωνία, που εξασφαλίζει να μην βλάπτει κάποιο άλλο και να μην βλάπτεται από άλλον. Από γενική άποψη, το δίκαιο είναι το ίδιο για όλου, αφού είναι κάτι που ωφελεί τη μεταξύ των ανθρώπων σχέσει. Από τι ιδιομορφίε όμω μια χώρα και από οποιασδήποτε άλλε αιτίε, το δίκαιο καταλήγει να μην είναι το ίδιο για όλου. Αν όμω κάποιο θεσπίσει ένα νόμο που δεν δρά προ όφελο τη μεταξύ των ανθρώπων επικοινωνία, ο νόμο τούτο δεν φέρει πια την ιδιότητα του δικαίου. Αναρωτιέται ο Επίκουρο στο έργο του διαπορείε αν ο σοφό πράξει κάτι που απαγορεύουν οι νόμοι όταν γνωρίζει πω θα διαφύγει. Και απαντά. Δεν είναι εύκολο να δοθεί κατηγορηματική απάντηση. Δηλαδή, θα το πράξω βέβαια, αλλά δεν θέλω να το ομολογήσω. Για τη φιλοσοφία. Αρχή τη σωτηρία είναι η αναγνώριση του σφάλματο. Είναι ανάγκη να υπηρετεί τη φιλοσοφία ώστε να μπορέσει να αποκτήσει την αληθινή ελευθερία. Αποκρούει τι προσβολέ ορισμένων. Θεωρεί ότι δεν ταιριάζει στο φιλόσοφο να ξεπέφτει σε λογομαχίε για να εκδικηθεί όπω κάνουν οι άλλοι. Και αυτό το αποδεικνύουν τα γραπτά του και το μαρτυρεί όλη τη ζωή. Γιατί πράγματι ούτε υποτάχθηκε στην εξουσία του όχλου ή του ηγεμόνα ή του γυμνασιάρχου. Ο φιλόσοφο δεν απολαμβάνει τη διαρκέστερη ζωή, αλλά την ευτυχέστερη. Για το σοφό η τύχη είναι μικρό εμπόδιο. Τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα θέματα τα έχει καθορίσει. Τα καθορίζει και θα τα καθορίζει για όλη τη ζωή το λογικό, Όσο είναι κανεί νέο, να μην αργοπορεί να φιλοσοφήσει, και όταν γεράσει, να μην καταπονείται φιλοσοφώντα. Γιατί κανεί δεν είναι ανώριμο, ούτε υπερόρημο για εκείνο που φέρνει υγεία στην ψυχή. Είναι ανάγκη συνεπώ να στοχαζόμαστε τα όσα φέρνουν την ευδαιμονία, γιατί όταν την έχουμε, έχουμε τα πάντα, και όταν μα λείπει, κάνουμε τα πάντα για να την αποκτήσουμε. Η φρόνηση από την οποία προέρχονται όλε οι άλλε αρετέ είναι πολυτιμότερη ακόμα και από τη φιλοσοφία, επειδή μα διδάσκει ότι δεν είναι δυνατό να ζούμε ευχάριστα, δίχω να ζούμε συνετά, ηθικά και δίκαια, ούτε να ζούμε συνετά, ηθικά και δίκαια, χωρί να ζούμε ευχάριστα. Δεν πρέπει να προσποιούμαστε ότι φιλοσοφούμε, αλλά να φιλοσοφούμε πραγματικά, γιατί δεν έχουμε ανάγκη να φαινόμαστε υγιεί, αλλά να είμαστε στα αλήθεια υγιεί. Πίστεψέ με, πιο μεγαλόπρεπα θα φαίνονται τα λόγια σου, αν κοιμάσαι σε παλιοκρέβατο και φορά κουρέλια, γιατί τότε δεν θα τα λε απλώ, αλλά θα τα αποδεικνύει. Τι συμφορέ πρέπει να τι θεραπεύουμε με την ευχάριστη ανάμνηση των περασμένων και με τη γνώση ότι δεν είναι δυνατόν να ξεκάνουμε αυτό που έχει γίνει. Στην κοινή φιλοσοφική αναζήτηση κερδίζει περισσότερο αυτό που έμαθε περισσότερα, ο ιτημένο. Ο έπαινο των άλλων πρέπει να έρχεται αυθόρμητο. Εμεί πρέπει να ασχολούμαστε με τη θεραπεία τη ζωή μα. Οι επικούροι πιστεύουν ότι ο σοφό δεν θα ερωτευτεί ούτε θα νοιαστεί για την ταφή του. Γιατί είναι καλύτερο στον χώρο τη πράξη να αποτύχει αυτό που επιλέχθηκε ορθά, παρά χάρη στην τύχη να επιτύχει αυτό που επιλέχθηκε λαθασμένα. Α προσπαθήσουμε να κάνουμε το επόμενο ταξίδι καλύτερο από το προηγούμενο, όσο βρισκόμαστε ακόμη στο δρόμο, και όταν φτάσουμε στο τέρμα, α χαρούμε χωρί υπερβολή.